φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα με την 25η αγωνιστική της Development League οι Westside αντιμετωπίζουν τους τερωριστές. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με τον Τζάμπο να βγάζει νικητές τους τερωρίστες, οι οποίοι είναι και στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο τους πεντάδες. Αθανασιάδης, Ρηγόπουλος, Στέφος, Τριανταφυλλίδης και Νικολάου ξεκινούν για τους συγκεκριμένους κεντρούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε Βατικιώτη, Λίτινα, Μπουγά, Γιάννη και Θωμά Τσιαούση. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Νικολάου. Θα γίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα ανοίξει και το σκορ. Με το ανενόχλητο το lay-up. Για το 0-2. Για τους Westside, οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 16 νίκες και 6 ήττες συνολικά για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη στην 13η θέση τερωρίστας δεν θα γίνει κάποια εκτέλεση από την πλευρά τους, καθώς έχει προηγηθεί το φάουλ, καθώς και παραμένει σε αυτούς. Όπως έλεγα, τερωρίστας μετρούν 2 νίκες και 20 ήττες, πρώτο σούτ στο κόρ. Κύριος Λίτινα είναι και τρίποντο μάλιστα για το 2-3. Θέλει να απαντήσει ο Ρηγόπουλος, δεν θα το κάνει όμως. Το Μαθιαούς είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Γιάννης Τσιαούς κατεβάζει. Λίτινας και πάλι στο πλάι. Τσιαούς κλείστηκε από 2 και κάνει βήματα. Πολύ καλή αντίδραση εδώ και από Αθανασιάδη και από Στεφό. Έπισαν το διάδρομο και τώρα ανάγκασαν στην παράβαση. Ανασιάδης βιδέ την κίνηση του Τριανταφυλλίδη. Καλή άμυνα όμως από τον Βατικιώτη. Βεβάζει εκείνος, περνέστηκε για λίγο. Κατά την τερωρίστας. Ο Μάθια Ούσης βιδέ την πάσα, δεν μπορούσε όμως να την περάσει. Ρηγόπουλος παίζει με τον Στεφό. Παίνει τα βήματα, φτάνει μέχρι το τέλος. Για το 4-3. Τσιαούσης. Σηκώνεται για 2, δεν θα το βάλει ο Βατικιώτης. Πήρε ο Ρηγόπουλος. Παναθηναϊκός. Λέγει να παίξει έξω με τον Νικολάου. Πατάει γερά, βάλα στην περιφέρεια ξανά. Τριανταφυλλίδης θα το επιχειρήσει στο τρίποδο, κάνει έρβολ. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Αυτό βλέπετε πως αντιδράει. Παραμένει το 4-3. Κατεβάζει ο Τσιαούσης. Μπουγάς αφήνει στον Βατικιώτη προσποίηση και δεύτερη. Κράτησε την μπάλα, την άφησε στην κορυφή. Πάλι στα χέρια του. Λίτινας εκτελεί από το πλάι, δεν είναι καλό το σούτ αυτή τη φορά. Ρηγόπουλος γυρίζει, κρατάει. Θέση με τον Στέφου. Κάνει την κίνηση ο Τριανταφυλλίδης. Αθανασιάδης θα εκτελέσει για 2, δεν βάζει πολύ δύναμη όμως την εκτέλεση. Καταλήγει κάτω και σε φανή μπάλα. Από τα δεξιά ο Τσιαούσης. Πάσα στην απέναντι πλευρά. Βατικιώτης. Ο Μάστια ούσης για 2 από το ύψος των βολών. Στέφος είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound. Νικολάου. Στέφος. Ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει κοντά, κόβεται όμως από τον Θωμά Τσιαούση. Γιάννη Τσιαούση θα πάρει στην συνέχεια και κερδίζει και το φάουλ τον Νικολάου, ο οποίος του δίνει το χέρι κατευθείαν. Δεύτερο ομαδικό. Αυτό για τους Westside. 2-0 τώρα τα ομαδικά. Βατικιώτης άρχισε στον Τσιαούση. Λίτινας. Βουγάς παίζει με τον Θωμά Τσιαούση και πάλι έξω η μπάλα. Τρίποντο από τον Λίτινα, όχι εύστοχο, μαζί στο Βατικιώτης. Νέα 14 επίθεση. Τσιαούση στα 9. Βατικιώτης με τον Αθανασιάδη έχει μείνει, με το δεξί χέρι δεν μπορεί να ευστοχίσει. Στέφος θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά τους Westside. Ωραία η μας
μέσα Γρηγόπουλο, όχι και τόσο καλή στη συνέχεια αυτή του Νικολάου. Χάθηκε ευκαιρία για εκνευριασμό. Δύο τσέωσοι δεν συνεργάστηκαν, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Γιάννη. Γρηγόπουλος παραμένει το σκορ στο 4-3. Γρηγόπουλος θέλει να ξεφύγει από τον Τσιαούση, άφησε στην γωνία. Τριανταφυλλίδης εκτελεί. 7-3. Αυτό είναι και το πρώτο τρίποντο στο ματζιό του Westside. Οι οποίοι πάνε στο συν 4 τώρα. Σκαστή πάσα, δεν πέρασε από τον Στέφο. Πάμε να κλέψουμε από τον ίδιο. Στην ισορροπία του Τσιαούση σηκώθηκε. Γρηγόπουλος. Νικολάου στη γωνία. Θα πάρει και αυτό στο τρίποντο, δεν θα έρθει στο συνεχόμενο. Αδράνησαν όμως εκεί οι τερορίστας. Βρέθηκε στο κούγιο ο Τριανταφυλλίδης, μαζί του την μπάλα και έτσι και το φάουλ στην συνέχεια. Δύο αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπυρίς και Κολοφάου παίρνουν στο μάτς για πρώτη φορά σήμερα. Τριανταφυλλίδης χάνει την πρώτη. Και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Ο Μαστιαούσης στη γωνία, ο Λίτινας Μπυρίς έχει ώστε το βλέμμα του, θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Ο ριμπάουντ στα χέρια του Αθανασιάδη. Ο Ριγόπουλος έρθει και πάλι με τον Αθανασιάδη. Νικολάου έχει χώρο, δεν επιλέγει το σουτ, θέλει να πλησιάσει, θα φτάσει μέχρι το lay-up, πολύ όμως το καλάθι για το 9-3 των Westside και έχουμε και διακοπή για time-out. Συνέχεια στην δράση. Ο Γιάννης στα 6 λεπτά στην πρώτη περίοδο. 9-3 το σκορ. Έχουν κολλήσει τους 3 πόντους οι τερορίστας, οι οποίοι θα κάνουν ακόμα ένα λάθος. Θα δώσουν την ευκαιρία στον Νικολάου να φτάσει ένα γαλάθι. Τελικά όμως δεν θα τα καταφέρει. Όπως έλεγα, μόνο με το τρίποδο του Λίτιν έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Τώρα ο Κονοφάος θα βάλει και αυτό στο όνομά του σκορ. Για το 9-5. Τριανταφυλλίδης, Αθανασιάδης πήρε. Ποστάρει εκεί τον Τσιαούση, έκλεισαν δύο πάνω του. Δεν του επέτρεψαν να βρει εκτέλεση. Αστοχότο σουτ. Τριανταφυλλίδης όμως είναι και πάλι εκεί. Για ακόμα ένα επιθετικό rebound. Και για το 11-5. Κονοφάος είναι για δύο για τρεις η εκτέλεσή του. Δεν βγήκε το καλάθι. Καλανόπουλος μάζεψε. Ο Καλανόπουλος, ο οποίος έχει περάσει το ματς μαζί με τον Παντρευτακή. Νικολάου υπό πίεση θα σκοράρει τώρα. 13-5. 2-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Χωροτσιαούση σηκώνεται, δεν θα το πατρεύσει η μπάλα. Παντρευτάκης έχει φύγει μπροστά ο Νικολάου. Δεν θα φτάσει εκείνον η μπάλα. Έχει τον Τσιαούση μόνο μπροστά του. Το επιλέγει τελικά να περιμένει τους συμπαίκτες του. Θανασιάδης κάνει το κόψιμο. Τριανταφυλλίδης τον βρήκε. Εξαιρετικά, απίστευτη συνεργασία των δύο. 15-5. Σήμερα η Westside. Ο Μαστιαούσης θέλει να μειώσει. Δεν θα το κάνει με αυτό το τρίποντο. Ο Γαλανόπουλος. Τριανταφυλλίδης. Ζητάει ο Αθανασιάδης, ο οποίος τώρα θα κάνει την κίνηση. Αυτή τη φορά όμως δεν θα γίνει συνεργασία τους. Μαστιαούσης στον ευνηδιασμό. Θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 15-7. Καλανόπουλος, ένα κύκος
25 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Η κατοχή παραμένει στους Westside. Καλανόπουλος που σπίτε έχει πάρει θέση μπροστά τον Τσιαούση. Ο Αθανασιάδης έβαλε περισσότερη δύναμη, δεν έχει βρει μπάλα στο καλάθι, γι' αυτό και δεν ανανεώνει το χρόνο. 3 δευτερόλεπτα τώρα πρέπει να εκτελέσει ο Καλανόπουλος, θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια, λίγο έλειψε να το βάλει όμως. 55 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Λίτινα φτάνει μέχρι μέσα, θα χαλάει στο τελείωμα. Κατοχή είναι και πάλι για τους τερορίστας. 47,1 έχει σταματήσει το ρολόι. Τσιαούσης. Λίτινας παίζει με τον Πύρη. Θα γυρίσει εκείνος. Έχουμε φάουλ χαμηλά, όπως λέει ο ρεφέρι. Προσπίση Τσιαούση, ωραία. Προλάβε και τον Αθανασιάδη, το Μάτια όσο εκεί στο φόλο. Δεν μπορεί κανείς από τους δύο. Αθανασιάδη. Θα μείνει και λίγα δευτερόλεπτα για την επόμενη επίθεση. 20 για το 12, 15 για τους Westside. Νικολάου από τη γωνία. Δεν θα σημαδεύει σωστά. Θα πάρει ο Τσιαούσης, έχει 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Τον Πύρη, ωραία προσποίηση, δεν τελείωσε με καλά τη φάση, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Νικολάου προλαβαίνει το ρολόι, δεν θα σημαδεύει σωστά. Και έτσι το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει με το σκορ στο 15-7. Στο δεκαλύτερο της αναμέτρησης που βρίσκει μπροστά του Westside με 15-7. Καλανόπουλος εκτέλει για 3. Θα βρει σίδερο, η μπάλα καταλήγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παναφέρει ο Βατικιώτης. Γιάννης Τιαούσης κατεβάζει. Φωνοφάος. Βατικιώτης στην παραστήνη γωνία. Στέφος θα κλέψει. Προσθέτει ακόμα ένα κλέψιμο στην λίστα του Στέφος. Αλλά θα κάνει και άχρηστο το λάθος. Σε χατσμένο στην άλλη πλευρά. Ο Λίτινας ο Λομόναχος αν σε προπόνηση. Θα κάνει το 15-9. Λεχάκης αυτό στον Ριγόπουλο. Θα πάρει τώρα το τρίποντο εκείνος, θα το βάλει κιόλας. 18-9. Τσιαούσης. Σταματάει τρίπλα, παίζει με τον Κονοφάο. Αλλά έφτασε στον Πύρη, θα γυρίσει με το δεξί. Ο ίδιος το rebound, δεύτερη ευκαιρία, θα μείνει κι αυτή. Μαζεύει ο Αδελφόπουλος, χωρίς να πατήσει κιόλας. Πήγε και αυτή η άμυνα. Τους Westside. Φόκουλος κόβεται τον Λίτινα, κράτησε όμως, δυσκολεύεται, πιέζεται από τον Βατικιώτη. Βάζει για τις φωνές ο Μπελεχάκης. Το δεχεί είναι για τους τερορίστας. Τσιαούσης αποφεύγει τον αντίπαλό του. Λίτινα στέκεται για 3, εύστοχη. 18-12. Μείον 6 πλέον τερορίστας στο συνέξι Westside. Έχουμε φαουλ από τον Τσιαούση πάνω στον Στέφο. Καλανόπουλος παίζει με τον Μελεχάκη. Γυρίζει τώρα η μπάλα, δεν προλάβει ο Τσιαούση να κλέψει. Ριγόπουλος βρίσκεται ένα τρίποντο, δεν βρίσκεται το καλάθι. Και ο Μελεχάκη έχει πατήσει τη γραμμή. Συνέχεια τώρα με τον Γιάννη Τσιαούση. Μελεχάκη θα κλέψει από τον Κονοφάο. Ριγόπουλος. Στέφο.
συγκρούστηκε με τον αντιπαλό του, έχουμε επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Βατικιώτης, ο οποίος πρόλαβε να στηθεί μπροστά από τον αντιπαλό του. Και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια. Μόνο φάουλ. Τσιαουσής. Πάρει το σύντο Κονοφάος, ο Σιδωρικόπουλος, ο Μαρανόπουλος έχει φύγει μπροστά, έχουν επιστρέψει δύο παίχτες των τερορίστας. Βαλεχάκης βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, δεν θα το κάνει καλά μαζί ο Σιδωρικόπουλος, νέα 14 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Στέφος πέρασε ανάμεσα από δύο, έφτασε μέχρι το τέλος. Λίγο έχει ένα σκοράρι κιόλας, όμως τώρα θα βολευτούν με το ζευγάρι πόλων του. Δύο τα ομαδικά. Δεύτερο αυτό για τους τερορίστας. Δεν μπαίνει πρώτη βολή. Δεν αλλάζει και το 18-12. Βάζει την δεύτερη. Μια 12 τώρα, 6,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Πέρα μπροστά η Westside. Πέρασε η πάσα τελικά από τον Στέφο. Λίτινας από κοντά, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Τρικόπουλος. Ωραία, συνεργάζεται με τον Γαλανόπουλο. Θέλησε κατευθείαν να τελειώσει τη φάση. Αλλά πολύ όμορφα να έπαιρνε αυτό το καλάθι. Στο έδαφος ο Θιαούσης. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. 3-2 τώρα. Μελεχάκης προτιμάει το τρίποντο. Τελικά δεν δικαιώνεται για την επιλογή του. Λίτινας. Πήρα από κοντά ο Μπύρης, δεν έχει κανένα ακόμα να τελειώσει τη φάση. 19-14. Μειώνουν στους 5. Τώρα οι φιλοξενούμενοι. Στέφος. Κάνει την κίνηση ο Αδελφόπουλος, παίζει με τον Γαλανόπουλο. Πάλι Στέφος θα σηκωθεί για δύο. Να κάνει σαν πάσα αυτό το σουτ. Βγήκε τελικά η πάσα. Αν και δεν νομίζω ότι θέλει να κάνει πάσα ο Στέφος. Ο Αδελφόπουλος σκόραρε. 21-14. Και πάλι στο σύν 7. Η Westside. Μπύρης. Ο Λίτινας εκτέλεσε κιόλας μπροστά από τον Μπελεχάκη, ο οποίος φέγει στην άλλη πλευρά. Λιγόπουλος. Θα πάρει την προσπάθεια. Μάζεψε ο Λίτινας αυτού στον Κονοφάο. Σιαουσής. Πέρασε τον Αδελφόπουλο ο Λίτινας, αλλά πέρασε και πάσα επίσης από τον Πύρη. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Θανασιάδης επιστρέφει στο παρκέ. Στέφος θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει και δύο ανάσες. Νομίζω παίζει ασταμάτητα από την αρχή, ο Στέφος δεν έχει βγει καθόλου. Μελεχάκης εκτελεί για τρεις μέσα. 24-14 και πάλι ξεφεύγουν στο συν 10 οι γηπεδούχοι με την τρίποντη εκτέλεση του Μελεχάκη. Φάους, μασάρι στον Βατικιώτη, πάρει το πλαϊνό σουτ. Φάους πρόλαβε. Πύρης παίζει με πλάτη τον Αδελφόπουλο, γυρίζει με το δεξί, δεν μπορεί να σκοράρει. Αναφιάδης μαζεύει. Πάγει στην άλλη πλευρά ο Γαλανόπουλος. Πάσα όμως του Αθανασιάδη που έχει στόχο τον Αδελφόπουλο, Τσιαούσης παίζει με τον Λίτινα, αυτός κατεβάζει, το αφήνει και πάλι 3.40 ακόμα για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Ένα στόχο τρίποντο εδώ από τον Τσιαούση, ενώ και ο Θωμάς Τσιαούσης είναι έτοιμος να περάσει και πάλι στο παρκέ. Θα γίνει τώρα η αλλαγή έπειτα από το φάουλ του Λίτινα. Είναι και το τρίτο ομαδικό για τους τερορίστας. Αδελφόπουλος. Κακό το σουτ. Μονοφάος. Παίζει με τον Λίτινα.
τσακώνεται αυτό σε ακόμη μια προσπάθεια να βρει το τρίποντο. Δεν θα τα καταφέρει. Παραμένει στο γυλά στους 10 πόντους διαφορά. Νικολάου επιστρέφει τώρα στην θέση του Γαλανόπουλου. Νικολάου. Δελφόπουλος. Αναστιάδης πήρε κατά την ρακέτα, δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Ο Νικολάου θα το κάνει για τρεις. Λεχάκι στο επιθετικό rebound. Ρηγόπουλος έκανε το κόψιμο Νικολάου, δεν μπορούσε να το περάσει την πάσα. Ρηγόπουλος πατάει γερά, δεν θα το κάνει το χατήρι μπαλ να καταλήξει το σκαλαθιού. Δεν αλλάζει το 24-14, 2-34 πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκινάει από το πλάι ο Λίτινας, υπάρχει φάουλ από τον Αθανασιάδη. Νομίζω χαμηλά πρέπει να δόθηκε. Βολές έχουμε για τον Λίτινα, ενώ ο Παντρευτάκης πέρασε στο μάτς. Σαν να πηδάει μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει. 4-15. Έχει και πάλι μια φορά σε μονοψήφιο. Ενώ περνάει στο μάτσο Μπουγάς σε θέση του Λίτινα. Ρηγόπουλος. Νικολάου εκτελεί. Το rebound δεν θα μπορέσει να το πάρει ο Μπουγάς. Και πάλι μπάλα στα χέρια των Westside. Αναξιάδης λένε το χέρι του. Ο Θόμας Τιαούσης κάνει το φάουλ. Είναι το τελευταίο αυτό που θα αναδώσει οι τερορίστας. Από το επόμενο θα έχουμε βόλες για τους Westside. Νικολάου χάνει την μπάλα στην τρίπλα. Αρνητικό πλεονέκτημα μπροστά οι τερορίστας. Μπύρης, ωραία, εκεί συνεργάστηκαν οι τρεις τους. Θα τελειώσει την φάση ο Μπύρης στο 24-17. Λεχάκης. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Νικολάου στημένος στη γωνία, θα το βάλει. 27-17, επαναφέρει την διαφορά στους 10. Ο Νικολάου, όπως είχε κάνει νωρίτερα ο Μπελεχάκης, με ακόμα ένα τρίποντο. Θα κάνει και ο Νικολάου. Όλο τον Ρηγόπουλο, το τρίτο για τους Westside. Μπουγάς επαναφέρει. Βγαίνει δυναμικά ο Αθανασιάδης, κάνει το κλέψιμο. Ξεκινώνται στην άλλη πλευρά η Westside και ο Νικολάου. Είναι αυτός που αφήσει την παλιά του σκαλαθιού. Για το 29-17. Στο συν 12 πλέον οι γηπεδούχοι. Αυτή νομίζω είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Στη γωνία ο Μπύρης. Στο πλάι, Μυροτσιαούσης, πιέζεται ασφυκτικά από τον Αθανασιάδη. Μπουγάς θα εκτελέσει και θα μειώσει. 29-20. 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γόπουλος, φαίνει στον Μπελεχάκη. Θα έχουν και κάποια δευτερόλεπτα στην συνέχεια. Τερορίστας, υπάρχει φάουλ τώρα από τον Μπύρη. Η επίθεση έτσι είναι για τους Westside. Όχι, είναι πολύ λάθος, έχουμε βολές και αυτές έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους τερορίστας. Ας είναι και η πρώτη βολή. Είμαστε τώρα για την δεύτερη ο Αθανασιάδης. Θα μου χάσει και αυτή. Εκδικήσει με μπάλα Παντρευτάκης, θα γυρίσει κατευθείαν. 9 δευτερόλεπτα τώρα. Κονοφάος, 4. Ρωτσιαούσης εκτελεί εκτός ισορροπίας. Νομίζω θα μπορούσε να πάρει και ένα σουτ μεγαλύτερες προϋποθέσεις.
τελειώνει έτσι το πρώτο ημίχρονο με το σκορ να δείχνει 29-20. Επέστρεψαν και οι δύο πετάδες και πάλι εδώ στο παρκέ του Αγίου Νικολάου για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Μήκαμε στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, 29-20 το σκορ. Σταθερά από την αρχή του παιχνιδιού, Westside έχουν το προβάδισμα, το κρατούν και τώρα και βρίσκονται στο συν 9. Από την άλλη εξακολουθούν να κυνηγούν στο σκορ οι τερορίστας, οι οποίοι θα συνεχίσουν να κάνουν το πρώτο σουτ της περίοδου με τον Μπύρη. 30 Φιλίδης. Από τα δεξιά τώρα Αθανασιάδης είναι δύο παίκτες να πίνουν μπροστά του, επέλεξε την πάσα Νικολάου, παίζει με τον Αθανασιάδη, φτάνει κοντά, σκοράρει 20-31-20. Νωρίτερα οι παιχνίδες στο δεύτερο δεκάλεπτο έφτασαν ακόμα και στο σύνδεδο 10 η Westside. Συν 11 γραφτόρια διαφορά. Βουγάς Δύρης Πυρόκονο ο Βατικιώτης. Έχω την πάσα ο Στέφος. Πάσης εκτός η μπάλα. 2 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει ο Τιαούσης. Στέφος. Ωραία, εδώ βγήκαν γρήγορα μπροστά. Το χάσε όμως ο Ριγόπουλος και έφερε μια κραυγή. Κονοφάος. Μπάλα στο πλάι. Έκλεψε ο Τριανταφυλλίδης. Νικολάου φεύγει στην άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει κάποιος. 33-20. Αυτή είναι και επίσημα μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Των 13 πόντων. Τσιαούσης. Μπαλά έξω. Κονοφάος. Γίνει ακόμα ένα κλέψιμο. Νικολάου είναι κάπως δυνατή, πάσα την προλαβαίνει όμως και από κοντά θα το χάσει. Έχει και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος, έβαλε, χάσε το εύκολο, έβαλε το δύσκολο. 35-20. Ένα δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι και με ένα σερί 6-0 τον West. Χιαουσής. Πήρε και πάλι αυτό τον Κονοφάο. Σηκώνεται για δύο μπροστά τον ψηλότερο Αθανασιάδη. Δεν μπορεί να τον νικήσει Νικολάου και πάλι στην άλλη πλευρά. Μια παρόμοια φάση όπως στις προηγούμενες δύο. Τελειώσει και αυτή την φάση με επιτυχία ο Νικολάου για το 37-20. Και το σερί φτάνει πλέον το 8-0. Γιαούσης. Πίεση, ευστοχή μπροστά από τον Αθανασιάδη, 37-32. Ριγόπουλος. Βαλέστα στον Νικολάου. Στέφος. Πάρει τελικά ο Αθανασιάδης, δεν μπορούσαν να κλέψουν οι τερορίστας. Στέφος είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Πέρασε και πάσα για το 30 φιλίδι, ο οποίος φανήκε να εφηδιάζεται. Καπώς δεν περίμενε να πέρασε, νομίζω. Αυτή η πάσα τα λέει και με τον συμπαίκτη του. Τσιαούσης. Φωνές από τον Κονοφάου στους παίκτες του. Για τις άμυνες και την κακή αντίδραση στις τελευταίες φάσεις. Λίτινας. Στοχή στο σουτ. Τσιαούσης είναι μόνος του. Μπήρη σε καλύτερη θέση, αυτός θα το βάλει. 37-34. 24, με συγχωρείτε. Αναξιάδης γυρίζει. Βέβαια του βρήκε το χέρι εκεί ο Μπήρης. Αυτό και υπήρξε το σφύριγμα. Γιατί έχουμε βολές για τον ψηλό τον Westside.
στοχή στην πρώτη. Χάνει την δεύτερη. 38-24 το σκορ. Λιτινάς ψάχνει πάσα. Είδε τον Μπουγά έξω. Αυτός πήρε ένα αρκετά μακρινό σουτ. Αναστιάζει μαζί στο rebound. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Βρήκε τον Νικολάου. Κάνει τον γύρο στο παυτός. Δεν μπορεί να νικήσει τον Μπουγά. Βαδικιώτης. Πήρε ο Τσιάουσης, ο οποίος έρχεται κοντά του. Λιτινάς έκανε την κίνηση ο Βατικιώτης. Πάσα όμως θα καταλήξει αντίπαλο. Νέος εμφυλιασμός για τους Westside. Επιλέγει την πάσα τώρα ο Νικολάου και πολύ καλά θα κάνει, γιατί ο Ριγόπουλος είχε καλύτερο οπτικό πεδίο. Δεν είχε και πίεση και έγινε έτσι το 40-24. Στεφόπουλος δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Έχεις ρεκτός ο Μαστιαούς τώρα για τους τερορίστας. Επιμέρους 11-4 το σκορ στην τρίτη περίοδο μας τώρα. Και μας απομένουν ακόμα 4 λεπτά και 44 λεπτά. Νέο κλέψιμο. Νικολάου. Ανάποδο lay-up, δεν μπορεί να το προλάβει ο Λίτινας. 42-24. Να εκμεταλλευτεί τα λάθη των αντιπάλων η Westside. Έχουν φύγει αρκετές φορές στο δεκάλεπτο στην περίοδο μέχρι στιγμής στο ανοιχτό γήπεδο. Γι' αυτό τους έχει απομακρύνει κάπως ο Τσιάουσης, μείωσε τώρα σε 42-26. Εκόπουλος. Στέφος. Παρά στη γωνία. Στέφος ζητάει ένα σκρίν από τον Αθανασιάδη. Επιλέγει τον Τριανταφυλλίδη στα δεξιά. Περνάει αυτός. Θα καραπώ στην παλό Τσιαούσης. Μπυρίς. Είναι ο Μπουγάς. Αφήνει το σούτ η Westside. Δεν το πληρώνουν. Κάτι παραπάνω από 3,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Σταθερά έχουν τον έλεγχο του αγώνα οι γηπεδούχοι. Στεφός. Θα το χάσει, Τριανταφυλλίδης έχει για να μαζέψει. Πήρε Νικολάου. Βγαίνει έξω για να αποφύγει εκεί την πίεση. Στέφος, τρομερή κίνηση. 44-26. Στο συν 18 πλέον έχουν ξεφύγει οι Westside. Φαίνεται πως δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό τους οι φιλοξενούμενοι. Μέσα στο πλάι. Τελεί, το χάνει. Θανασιάδης μπερδεύτηκε με τον Τριανταφυλλίδη, τα λένε για τα δυο τους. Δεν υπήρξε καλή συνεννόηση και γίνεται έτσι το λάθος. Πέρασε εκτός ο Θανασιάδης, που εξακολουθεί να τα λέμε εδώ συμπαίκτη του. Ναλανόπουλος και Αδελφόπουλος στο μάτς. Να πέρασε και ο Νικολάου εκτός για να πέρασε ο Μπελεχάκης στην θέση του. Είναι ο λάθος από τους τερορίστας, ακόμα ένα κλέψιμο για τους Westside. Πήρε ο Μπελεχάκης. Στο έδαφος ο Στέφος, Μπελεχάκης έξω. Στο δεύτερο λεπτά το ρολόι. Μελφόπουλος, Μπελεχάκης, θα εκτελέσει. Θα το βάλει κιόλας. 47-26. Στο συν 21 πλέον Westside. Μια απόλυτη κυριαρχία στην αναμέτρηση της Τσιάουσης στον Πάγα στο έδαφος. Και κέρδισε το φάουλ που είναι και το πρώτο για τους γηπεδούχους από ένα από οι δύο ομάδες. Στη γραμμή ο Γιάννης Τσιάουσης. Στοχή στην πρώτη. 47-27. Χάσει την δεύτερη, νικητής ο Μπύρης στο επιθετικό rebound. Θα κοπεί όμως τα ίσα από τον Στέφο, πολύ καλή άμυνα.
δεύτερη ευκαιρία τον Θωμάτσι Αούση, όταν αυτός θα μπορέσει να βρει κάτι καλό. Έχει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή είναι για τους West Side. Τριανταφυλλίδης. Έκλεισαν εκεί οι δύο Τσιαούσιδες, έκλεψε ο Γιάννης. Έκλεισε ανοιχτό γήπεδο. Φτάσει μέχρι το τέλος στην φάση. 47-29. Αυτό το δικό του. Σε ρηγαλάθη. Φορά στους 18. Μελεχάκης. Βάλα και πάλι στα χέρια του. Θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο μέσα. 20-29. 21. West Side. Τσιαούσης, ο πίεση θα το βάλει. 50-31. 54 λεπτά ακόμα. Τρίτη περίοδο. Ο Μελεχάκης, Αδελφόπουλος. Κλείστηκε από δύο, Παγίδα και από Μπύρη και Τσιαούση. Θέλει να βγει προς την περιφέρεια ο Τριανταφυλλίδης, θα χάσει τελικά. Συνδυασμός για τους τερορίστας, Λίτινας, κόβεται με φάουλ τον Μελεχάκη, ο οποίος αμέσως σηκώνει το χέρι του. Θα βάζει και με τους συμπαίκτες του που δεν γύρισαν έγκαιρα. Στη γραμμή ο Λίτινας στα 27,3. Έχει σταματήσει το ρολόι. Στέχει στην πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. Με το 50-32. Μελεχάκης. Ο Στέφος αποκλείστηκε 2 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Τριανταφυλλίδης πιέστηκε αρκετά, η πάσα έφτασε όμως τον Αδελφόπουλο. Αυτό έτσι αφήνω από κοντά 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους τερορίστας. Πιέζεται ο Λίτινας, κατεβάζει δυσκολία στα 2 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα σουτ, λίγο έλειψε να το βάλει, θα το βάζει με την γροθιά εκεί. Τελειώνει έτσι το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ στο 50-32. Ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 50-32 βρισκόμαστε. Οι Westside καταφέρουν να πάνε στο μάτς εκεί ακριβώς που θέλουν. Έχουν τον έλεγχο. Θα ακολουθούν να είναι κυρίαρχοι. Το Δελφόπουλο πιέστηκε αρκετά. Έχασε πάσα πίσω από την πλάτη του Τσιαούση. Καταφέρει να σκοράρει. Δελφόπουλο εκεί διορθώνει το λάθος του. Και κλέβει την μπάλα ξανά. Ρηγόπουλος. Τελεί για τρεις. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα με ένα περίεργο τρόπο. 53-32 πλέον. Τσιαούσης. Λίτινας παίζει και πάλι με τον Κονοφάο. Τσιαούσης βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε για δύο, το βάλε. 53-34. Μελεχάκης. Έχει τον Γαλανόπουλο. Έχει πάρει θέση μπροστά τον αντίπαλο του. Ο Πατρευτάκης θέλει να παίξει με πλάτη. Γυρίζει εκεί ανάμεσα από δύο. Αδελφόπουλος μαζεύει. 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Τελειώνει ο χρόνος για την επίθεση. Λιγόπουλος αποφεύγει την πίεση του Τσιαούση. Και πάλι θα σταθεί τυχερός. Όπως και νωρίτερα θα του κάνει και πάλι το χατήρι μπάλα. Με το 56-34. Ο Τσιαούσης γυρίζει με το δεξί χέρι ο Θωμάς. Υπάρχει φαουλ στον Αδελφόπουλο. Δίνουν και τα χέρια τους δύο αντίπαλοι. Πρώτο ομαδικό
Αυτό για τους Westside. Άστοχο στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 56-35. Γρηγόπουλος. Γαλανόπουλος τρέχει και πάλι με τον Γρηγόπουλο. Έκοψε την πάσα ο Τσιάουσος πριν η μπάλα φτάσει τον Αδελφόπουλο. Στην περιφέρεια τώρα η μπάλα. Τέλεια του Γρηγόπουλου, 7 δευτερόλεπτα έχει εκείνος. Ο Λεχάκης σκεφτεί τον Γαλανόπουλο, αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Μαζεύει ο Τσιάουσης, Γιάννης Τσιάουσης τώρα. Στην άλλη πλευρά. Σάι, θα ζητήσω με τον Λίτινα. Τσιάουσης στα 7. Λίτινας. Τελειώνει ο χρόνος, γι' αυτό και θα εκτελέσει ο Θωμάς Γιάουσης. Δεν θα το βάλει όμως από την κορυφή. Γαλανόπουλος. Μελεχάκης. Γαλανόπουλος έχει δύο πάνω του, επιλέγει την πάσα. Γαλανόπουλος έμεινε μόνος, το σκέφτηκε για λίγο, αλλά τον έκλεισε γρήγορα ο Γιάουσης. Ας το έξω στην συνέχεια. Δεν τις κρατάει. Πάσα έφτασε στον Τσιάουσι. Στέκεται. Ο Λίτινας έφτασε προς τα μέσα. Κερδίζει φάουλ. Άστοχος αυτό στην πρώτη βολή. Το 56-36. Στο συν 20. Σε πάλι στο γύλα η διαφορά. 6-40 πριν το τέλος. Μελεχάκης. Ένα κοντό σου. Δεν προλάβε. Συνέχεια στην δράση. Με Τσιάουσι. Σταμάτα την τρίπλα, λίγοντα το κονοφάος για να πάρει. Γιαούσης. Όλα πέρασε στον Πύρη. Έριξε σε λάθος χρόνο εκεί. Ο Παδρεφτάκης έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Και το στέλνει τώρα στην γραμμή των βολών. Πύρης στην γραμμή. Για αυτό στην πρώτη. Κάνει και την δεύτερη, παραμένει το 56-36. Πιέσει ψηλά τώρα από τον Γιάννη Τσιάουσι. Λίγο φίλος όμως περνάει. Σηκώνει το βλέμμα του για να δει τις κινήσεις που κάνει στους παίκτες του. Επιλέγει τον Γαλανόπουλο. Ανδρευτάκης. Οβηγεί πάσα τον Τσιάουσι. Στα 7 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο για την επίθεση. Αλφόπουλος αφήνει στη γωνία, Μπελεχάκης εκτελεί. Συνδέεται με το καλάθι ξανά. Με το 59-36. Τσιάουσις. Ο Μάς Τσιάουσις πάει με φόρα προς τα μέσα. Έκλεισε όμως εκεί ο δρόμος από δύο αντιπάλους. Γρηγόπουλος. Αφήνει στον Γαλανόπουλο. Θα γυρίσει ο Παντρεφτάκης. Θα βρίσκει στόχο. Και ο Τσιάουσης. Φτάνει μέχρι μέσα, κονοφάω στα δίπλα του. Τον επέλεξε. Το άφησε την μπάλα. Βάλε το καλάθι εκείνος για το 59-38. Τελευταίο πεντάλεπτο τώρα στο μάτς. Νομίζω πως δύσκολα θα αλλάξει κάτι.
όσον αφορά τον νικητή. Πλέον απομένει να δούμε ποια θα είναι τελική διαφορά στο μάτς. Τελφόπουλος βρίσκει απέναντι τον Μπελεχάκη. Δεν θα διστάσει αυτός να πάρει ακόμα μια εκτέλεση. Πύρης στην άλλη πλευρά, στα αριστερά ο Λίπινας. Για δύο ο Τσιαούσης δεν το βάζει, Πύρης μαζεύει. Και ο Μπελεχάκης έχει κάνει το φάουλ. Βγαίνει χαμηλά, αν δεν κάνω λάθος. Τρία νέα πρόσωπα τώρα για τους Westside. Τρία Ραφιλίδη, Στέφος και Νικόλαου πατούν παρκέ. Στην baseline ο Κονοφάος. Μοιάζει μακριά, αλλά εκείνο ο Τριανταφυλλίδης κατάλαβε τι θέλει να κάνει ο αντιπαλός του. Νικόλαου στον εθνιδιασμό, το χάσει. Φτιάνει για το κεφάλι του. Έχασε κάτι παρόμοιο και νωρίτερα στο μάτι, αυτό και τον βλέπετε να αντιδράει έτσι. Ο Τσιαούς τώρα είναι στο παρκέ μετά από μια σύγκρουση με τον Αδελφόπουλο. Συλλήρωσαν και τα ομαδικά από τους Westside. Γι' αυτό και τώρα ο Γιάννης Τσιαούσης θα πάει στην γραμμή. Χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 59-39 τώρα το σκορ. Τριανταφυλλίδης για τρεις. Μάζεψε ο Πύρης. Γιάννης Τσιαούσης. Μέχρι το τέλος. Χαλάει όμως το τελείωμα. Εγώπουλος δεν βιάζεται. Θα το βάζει ο ίδιος. Κρατάει τώρα, θα αφήσει τον Στέφο. Θα χάσει εκείνος μετά από την καλή αντίδραση του Τσιαούση. Φάος, Στέφος, Μπύρη. Να αποδολεί, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα μένει και αυτή και τρίτη. Ούτε όμως ο Τσιαούσης. Ριγόπουλος βρήκε τον Νικόλαου. Έτσι ξανά. Παραμένει το 59-39. Στέφος θα πάρει το τρίαντο κλέψιμο. Κατά τη διάστηκε η απόφαση του Θώμα Τσιαούση. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ, αν έχω καταλάβει σωστά. Ριγόπουλος. Στέφος πήρε από κοντά, καλάθι και φάουλ. 61-39. Πολύ ωραία εκεί. Κατάφερε να βάλει το κορμί του, έτσι ώστε όταν γίνει αποδέκτη της πάσας να έχει βρεθεί σε θέση βολής. Ο Στέφος έβαλε το καλάθι, είχε μια συμπληρωματική βολή την οποία θα χάσει. Αδελφόπουλος εκεί, προλαβαίνει το Τσιαούση. Ριγόπουλος. Νικολάου Λομόναχος, δεν είναι καλό το σούτ. Λουτίνας, είναι στον Γιάννη Τσιαούση. Κάνε το κόψιμο ο Τσιαούσης, πήρε και το βάλε κιόλας. 61-41. Ριγόπουλος. Μπάλα καταλήγει στον Στέφο. 30 Φιλίδης, κοντρά σε 2. Εξιστωμένα χέρια μπροστά του, δεν μπορεί να βρει κάποιον συμπαίκτη. Τσιαούσης θα μπερδευτεί. Κατάει όμως, θα εκτελέσει στην συνέχεια. Δεν μπορεί να το βάλει. Τελευταία 2 λεπτά τώρα. Νικολάου, ωραία η πάσα του. Στέφος. Είναι στον Αδελφόπουλο από κοντά. Θα έρθει το καλάθι. 63-41. Λίτινας θα εκτελέσει για 3. 63-44.
Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα στο παιχνίδι. Τελευταίες στιγμές. Ο Westside να φτάνει στην 17η νίκη τους. Θα πάνε στο 17-6 από την άλλη τερορίστας. Θα πέσουν στο 2-21. Έκλεισε ο Στέφος. Δελφόπουλος από κάτω. Είναι μια καλή προσπάθεια. Σε ουσίς. Δεν πέρασε η πάσα. Στέφος. Έχει στην άλλη πλευρά. Επιλέγει τον Νικολάου. Σηκώνεται, το χάνει. Πήρε ο Γιάννης Τσιαουσής. Σε 45 λεπτά στο παιχνίδι. Πονοφάος για 2. Χάνει. Δελφόπουλος μαζεύει. Φτάνουμε προς το φινάλε. Είναι και το φάουλ τον Τσιαουσή. Νιγόπουλος θα το πάρει το σου τελικά. Δεν θα το βάλει. 25 λεπτά ακόμα. Μόνο φάος κατεβάζει. Φτάνουμε λοιπόν προς το φινάλε. Νίκη για τους Westside, οι οποίοι θα επικρατήσουν 63-44 τον τερορίστας.